Κύριε Μιλωνάκη, θέλω το σχόλιο σας. Έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτό το τεράστιο σύριαλ του σκανδάλου Νοβάρτης, της σκευωρίας Νοβάρτης. Τώρα έχει μπει και το κεφάλαιο παρακράτος μέσα. Τελικά εσείς τι καταλαβαίνετε, γιατί εμείς δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Κυρία Γιάμαλη, ναι. Αγαπητέ μου Σπύρο, καταλαβαίνει η ελληνική λύση αυτό που καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός που παρακολουθεί τις τελευταίες μέρες και θα έλεγα τα τελευταία 4-5 ναι. χρόνια το ίδιο πράγμα. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στην Βουλή και εμείς το κάναμε πράξη. Ξέρετε, γι' αυτό όλα τα κόμματα μας έχουν κάνει το καπέλο, γι' αυτό παρακολουθεί η κυβέρνηση σοβαρά αυτά τα οποία τις προτείνουμε και όπως είπε και ο κ. Λιβανός, πολλές από τις προτάσεις μας τις υλοποιούν, ετεροχρονισμένα. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει μια βεντέτα η οποία θα συνεχιστεί. Όμως. Σας είχα πει και την προηγούμενη φορά μια βεντέτα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Φέρετε κατά τα δύο μεγάλα κόμματα, εκτός από όταν συγκυβερνούν. Μπήκε βέβαια και το Κινάλ, διότι έχει και αυτό υπουργούς, πρώην υπουργούς, οι οποίοι είναι στο κίνημα αυτή τη στιγμή και ήταν κατηγορούμενοι. Του είχε κρεμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι μανταλάκια και του έσυρε από εδώ και από εκεί ότι έχουν πάρει λεφτά. Ελέγχεται ακόμη ο κ. Νοβάρτης. Καταρχάς, το σκάνδαλο τη Νοβάρτης δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανένα ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Όχι εδώ στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Η Αμερικανική Δικαιοσύνη, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς και το FBI έχουν τιμωρήσει την Νοβάρτης. Εμείς δεν θα πάρουμε ούτε ακουζή με πολυτέλεια. Ούτε αυτό δεν μπορεί να το αφήσει κανείς. Νοβάρτης, Λαγκάρντ, Μπόριανς. Όλοι έχουν πάρει, όλα τα κράτη, αγαπητέ μου Σπύρο, έχουν πάρει λεφτά. Όλα είναι σκευωρία. Έτσι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχει πάρει κανένα φράγκο η πατρίδα μας. Όχι η πατρίδα μας, αοριστά ο ελληνικός λαός. Γιατί από τον ελληνικό λαό έχουν κλάψει τα λεφτά. Πάμε λοιπόν για να καταλάβετε, γιατί τι να πει ο φουκαράς ο Έλληνας, ο οποίος παρακολουθεί τώρα ένα πράγμα που είναι να γελάς. Ξεκινάει αυτή η ιστορία από ένα σκάνδαλο, γυρνάει η σκευωρία, πάμε σε ένα παραδικαστικό το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στον αιώνα τον άμπατα το παραδικαστικό. Ναι. Ποτέ δεν πρόκειται. Μόνο ο απλός πολίτης πάει και δικάζει στο φυσικό του δικαστή και τραβάει την καμπάνα, σκύβει το κεφάλι, δεν έχει άλλα λεφτά να προχωρήσει και την τρώει. Και πάμε τώρα, ερχόμαστε σε έναν άνθρωπο το Μιονή, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Ο οποίος πήγε να γλιτώσει το τομάρι του. Ποιο είναι ο Μιονής? Ο Μιονής είναι επιχειρηματίας. Είχε φάει ένα πρόστιμο και ήθελε να γλιτώσει το πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά έρχεται Παπασταύρου στην υπόθεση. 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Εξτρέ, πώς βγήκε αυτό? Πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Από πού ήρθανε, ποια ήταν η εταιρεία που έδωσε λεφτά? Γι' αυτό σας λέω, είναι μια βρώμικη ιστορία. Η διαπλοκή και η διαφθορά είναι αναμειγμένα. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ, αυτοί κυβερνούν τόσα χρόνια. Και έρχεται ένας άνθρωπος απλός, η ελληνική λύση μπαίνει μέσα και βλέπει αυτή τη βρωμιά και λέει: Παναγία μου, τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή, κύριε Σουρμελίδη, κυρία Γιάμαλη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η πατρίδα μας χάνει κάθε μέρα εθνική κυριαρχία. Είναι η ΔΕΗ η οποία είναι έτοιμη να ξεπουλήσει αυτούς τους λογαριασμούς, τους οποίους δεν μπόρεσαν να πληρώσουν οι άνθρωποι λόγω της κρίσεως της δεκαετούς. Πάτε σε άλλο θέμα. Θέλετε, λόγω... Όχι, δεν πάω σε κανένα άλλο θέμα. Ναι. Ακούστε, θα με αφήσετε να πω αυτά που θέλω εγώ. Μίλαγαν 15 λεπτά ο καθένας. Δεν το κάνω για σας. Δεν είναι ελεύθερο το μίλαγαν θέμα. Μίλαγαν 15 λεπτά όμως, ο κύριος... κύριε Μιλωνάκη μου. Ο Νέα Δημοκρατία ναι. και ο ΣΥΡΙΖΑ μίλαγαν από 15 λεπτά και ναι. έλεγαν αοριστολογίες. Πήρανε 40 και 32. Αοριστολογίες. Αοριστολογία είναι για τον ελληνικό λαό. Ένα λεπτό τώρα, γιατί είναι επί της διαδικασίας, κύριε. Τον ελληνικό λαό δεν αδιαφωνεί. Κύριε Μιλωνάκη. Αοριστολογίες εγώ δεν λέω ποτέ. Ποτέ. Κύριε Μιλωνάκη. Για τον ελληνικό λαό, με συγχωρείτε. Οι εκπομπές, επειδή έχετε υπάρξει στην εκπομπή. Δεν κάνω κριτική στην εκπομπή. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μου λέτε ότι μίλησαν 15 λεπτά και θα πείτε αυτά που θέλετε. Όταν πάμε στα της οικονομίας θα τα πείτε. Ο ελληνικός λαός δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τον ενδιαφέρει πού πήγαν τα λεφτά. Τον ενδιαφέρει γιατί δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει ότι αυτός που χρωστάει τη ΔΕΗ, το δικό του το ληξιπρόθεσμο χρέος που θέλετε να μέσα... κάνουμε αυτή την κουβέντα να την κάνουμε μετά? Όχι, όμως, γιατί έχω και εγώ τα μετά, στοιχεία της ΕΣΤΑΤ. Γιατί πήγε μία και τέταρτο, δεν θα προλάβω να την κάνω μετά. Θα με ακούσει τώρα ο κόσμος. Και αν μου επιτρέψετε να πω αυτά τα οποία θέλω στο σύντομο χρόνο. Πού έχω? Πείτε τα. Τι να πω? Να πω ότι η διαφθορά και η διαπλοκή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ είναι στο έπακρο. Τι να πω άλλο? Ότι κοροϊδεύαν τον κόσμο? Ότι το παραδικοστικό υπήρχε? Μετά που θα διάβασα λέμε για και τα παραπολιτικά τη Κυριακή. Ακούστε με λίγο. Διάβασα και τα παραπολιτικά τη Κυριακή. Αυτή την ιστορία των παραπολιτικών, όπως την είχε για τον Κουρτάκη, την έζησα εγώ, τη βίωσα, κυρία Γιάμαλη. Δηλαδή. Τη βίωσα.
Με κυνήγαγε η υπηρεσία προστασίας πολιτεύματος. Έχετε ακούσει για αυτή την υπηρεσία? Έχουμε ακούσει. Λέ, λέτε και εγώ, επειδή κατηγόρησα ή είπα ορισμένα πράγματα για τον κύριο Καμένο, υπουργό άμυνας, έριχνα το πολίτευμα. Και με κυνήγαγε ένα βράδυ ολόκληρο. Έχω υποστεί τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει. Ακούστε με. Αυτή την ιστορία σας ξαναλέω και πάλι. Ναι, θυμίστε μας, γιατί δεν παρακολουθούμε όλες τις δηλώσεις. Σας το λέω ανοιχτά, σας πω. Όταν δημοσιογραφούσε εννοείται. Βεβαίως, όταν είχα την εκπομπή. Τι είχατε πει τότε? Είχα πει κάτι για τον κύριο Καμένο. Δεν θυμάμαι τώρα τι απ' όλα είχα πει. Για πολλούς έλεγα. Και για τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Σας κυνηγούσαν για μία. Αλλά δεν μου έκανε μήνυση ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Έκανα, όπως κάνετε εσείς, έκανα τις κρίσεις μου. Λοιπόν, δεν είναι τα σχόλια. Δεν κάνω μηνύσεις εγώ, κύριε. Εντάξει, κύριε Παπαχριστόπουλε, θέλω να πω άλλο πράγμα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Εδώ η πατρίδα μας κινδυνεύει. Γίνεται αυτό το πράγμα με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Η λαθρομετανάστευση είναι στο έπακρο. Γίνεται χαμός στην Ελλάδα. Και τώρα θα έρθουν να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Ποιος και να πούνε τι. Ότι δεν ήταν σκάνδαλο, ότι ο Μιονής ήταν ένας αθώος άνθρωπος ο οποίος τα είχε καλά και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ή το Ισραήλ ήταν ανακατεμένο, θέλουν να εμπλέξουν ολόκληρη την κυβέρνηση του Ισραήλ ενός σοβαρότατου κράτους με τον Μιονή και για το να γίνει πρόξενος λέει του Ισραήλ. Πού ξαναακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Ο Μιονής ήταν του Σαμαρά και του Παπασταύρου, δεν ήταν φίλος και κολλητός? Ναι, αλλά βλέπετε ότι αποδεικνύεται. Με συγχωρείτε, αποδεικνύεται ότι συνομιλούσε. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Γιατί συνομιλούσε τότε με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί θέλει να γλιτώσει τον εαυτό του κι αυτό. Και ο κύριος Παπάς γιατί τον είδε? Γιατί ο κύριος Παπάς είναι διαπλεκόμενο. Μα το είπα προηγουμένως. Η διαπλοκή και η διαφθορά είναι μέσα στο DNA τους. Και θέλουν να ξανακυβερνήσουν τη χώρα. Να την καταστρέψουν τη χώρα. Ολονών, κύριε Μιλωνάκη. Τι είπατε? Είναι μέσα στο DNA και των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ και των. Βεβαίως. Μα αποδεικνύεται. Τόσα χρόνια, ακούστε να δείτε, ήρθε αυτή η πανδημία και λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα λέει θα φτιάξω το νέο ΕΣΥ. Τι λες, κύριε Μητσοτάκη? Εσύ δεν είσαι που κατέστρεψε το παλιό ΕΣΥ. Αφήστε, πήρε την ατζέντα. Να πάω στον κύριο Νικολακόπουλο. Ελάτε, 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 ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, κύριε Νικολακόπουλε. Να βάλουμε μια τελεία για να κλείσουμε το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Βοηθήστε με, κύριε Δημαδάμα. Θα μας ακούνε κιόλας και θα λένε τι μας λέει. Κύριε Νικολακόπουλε, θέλω ένα